Πάμε τώρα Χανιά. Πάμε Χανιά, γυμναστική για όλους, νέα διαδικτυακά προγράμματα άσκησης από το Δήμο Χανίων. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Λίνα Ψούνη, προϊσταμένη τμήματος αθλητισμού και πολιτισμού στο Δήμο Χανίων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές. Σε συνθήκες πανδημίας και κορονοϊού που τα γυμναστήρια είναι κλειστά, χωροί άθλησης κατά κάποιο τρόπο έτσι λειτουργούν υπό το καθεστώς των ημερών και των περιοριστικών μέτρων, δίνεται η ευκαιρία για γυμναστική για όλους, έστω διαδικτυακά. Με ποιους τρόπους? Ναι, να πούμε ότι στη δεύτερη αυτή καραντίνα ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι και με τον Αντιδήμαρχο Χανίων, τον κύριο Μιχαηλάκη. Ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη μέρα που τέθηκαν τα νέα μέτρα. Είχαμε προετοιμάσει τα καθημερινά προγράμματα άσκησης, τα οποία είναι 6 στη καθημερινά και απευθύνονται στους δημότες δωρεάν μέσα του διαδικτύου. Και επίσης έχουμε χτίσει και ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής άσκησης. Όποιος θέλει είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε τηλεφωνικά, είτε και με email, μπορεί να απευθυνθεί στους γυμναστές του Δήμου και να πάρει συμβουλές, να του βγάλουμε και πρόγραμμα γυμναστικής. Επιπροσθέτως, σχεδιάσαμε και αυτό το προγραμματάκι με τα μία σειρά βίντεο, η οποία απευθύνονται, θέλουμε να ανοίξουμε λίγο το πεδίο, να είναι έτσι πιο ποικίλα η θεματολογία, και προσπαθούμε να φτιάξουμε βίντεο τα οποία απευθύνονται και πάλι σε όλους, απευθύνονται σε πιο αρχάριους, σε άτομα τα οποία δεν έχουν γυμναστεί και σε άτομα που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Και βρισκόμαστε στα μισά περίπου αυτήν της σειράς. Έχουμε κάνει 5 βίντεο τα οποία είναι με επεξήγηση στη νοηματική και με οδηγίες γραπτές, όπου μπορούν να συμβουλέψουν διάφορες ασκήσεις. Έχει μεγάλη έτσι, ποικιλία το ασκησιολόγιο. Έχουμε φτιάξει βιντεάκι το οποίο απευθύνεται σε υπαλλήλους γραφείου με προτινόμενες διατάσεις και ασκήσεις έτσι ώστε να μπορεί να ξεπιαστεί κάποιος που βρίσκεται στο γραφείο. Ένα βιντεάκι για πρόγραμμα γυμναστικής για άτομα που βρίσκονται σε αμαξίδιο. Φυσικά μπορεί να το κάνει και κάποιος που καθιστός στην καρέκλα Ακριβώς. του ή είναι, κάποιος που είναι στην Είναι καρέκλα. Βίντεο, είναι μοντάζ, ναι, δεν ναι, είναι ναι. Live γυμναστική που κάποιος Ναι, ακριβώς. Ακολουθεί. Τα συγκεκριμένα είναι βίντεο και βρίσκονται στο κανάλι του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Χανίων. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί το κανάλι και να παρακολουθήσει τα βίντεο. Είναι πολύ σύντομα, δηλαδή περίπου 10 λεπτά, αλλά περιεκτικά. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε έτσι να ανοίξουμε λίγο, να δώσουμε ιδέες και να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσετε να δώσουμε ένα κίνητρο, ακριβώς και ακριβώς. Να κρατήσετε σε εγρήγορση τους δημότες ακριβώς. Και όχι μόνο των Χανίων. Είναι ένα μέσο διαφυγής ο αθλητισμός σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη τη συγκυρία που διανύουμε, συμφωνείτε? Φυσικά και η σωματική εκτόνωση δεν πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα γιατί συνδέεται φυσικά και με την ψυχολογία μας. Η φόρτιση που ζούμε όλο αυτόν τον καιρό, έχουμε κλείσει πάνω από ένα χρόνο που υπάρχει και συναισθηματική αναστάτωση, αλλά χωρίς να έχουμε την διέξοδο της σωματικής εκτόνωσης νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της κατάστασης. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη Μάλιστα. και αυτό, προσπαθούμε να δώσουμε το έναυσμα και για ποικιλία. Βγάζουμε και βίντεο για ζευγάρια, για γονέα με παιδί, για τρίτη ηλικία. Προσπαθούμε να δώσουμε συμβουλές για ασκήσεις στα όργανα υπαίθριου χώρου, δηλαδή να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και καλή γυμναστική σε όλους. Πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό πραγματικά. Να είστε καλά, να είστε καλά.